Έλα, πάμε ρε, πάμε. Το Suzuki Jimny είναι ένα από τα κορυφαία off-road οχήματα. Και τα τελευταία χρόνια, στην τελευταία του γενιά, θα λέγαμε ότι είναι καλό, αρκετά καλό και όταν το οδηγείς στο δρόμο. Ποιο είναι όμως αυτό το Suzuki Jimny το οποίο έχω ακριβώς δίπλα μου και βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στα logistics της εταιρείας Σφακιανάκης, η οποία φέρνει τα Suzuki στην Ελλάδα. Αυτό εδώ είναι το επαγγελματικό Suzuki Jimny. Και ποιες είναι οι διαφορές του Suzuki Jimny το οποίο κυκλοφορεί στους δρόμους και έχει κάνει πάταγο με το επαγγελματικό Suzuki Jimny? Πρώτα απ' όλα θα σας πω ότι ο κινητήρας έχει παραμείνει ο ίδιος, 1,5 βενζίνη με 102 ύπους. Άρα τώρα πάμε να δούμε ποιες είναι οι διαφορές. Είναι μικρές, είναι λίγες, πάμε να τις δούμε. Και θα ξεκινήσουμε από το εσωτερικό, γιατί εξωτερικά είναι ίδιο, καμία αλλαγή. Μπαίνω στο εσωτερικό και διαπιστώνω ότι αυτό το Jimny είναι ακριβώς το ίδιο με το Jimny το οποίο ξέρουμε. Η μοναδική διαφορά είναι ότι έχουμε ένα διθέσιο 4x4 όχημα, όπου συναντούμε ένα πλέγμα που χωρίζει την εμπρός καμπίνα των επιβατών με το πίσω μέρος που θεωρητικά είναι η καμπίνα για τις αποσκευές μας. Πλέγμα, διθέσιο. Και πάμε και πίσω να δούμε τι χώρο αποσκευών έχει. Νομίζω θα μας πάρει ο αέρας, σήμερα φυσάει πάρα πολύ. Το σημείο αυτό είναι το θεωρητικά μισό εσωτερικό, η μισή καμπίνα του αυτοκινήτου. Εδώ είναι ο χώρος αποσκευών. Τώρα βλέπουμε τη ρεζέρβα η οποία θα τοποθετηθεί στην πίσω πόρτα του αυτοκινήτου και έχουμε ένα χώρο αποσκευών πάνω από 800 λίτρα και δύο επιβάτες. Άρα, στο διατάφτα, οι διαφορές του Jimny που ξέρουμε με το Suzuki Jimny το επαγγελματικό είναι δύο θέσεις, το προστατευτικό και το γεγονός ότι δεν έχουμε θέσεις για τους πίσω επιβάτες. Αυτές είναι οι αλλαγές. Αυτά εδώ είναι τα δύο πρώτα που έχουν έρθει στην Ελλάδα, γιατί θα ακολουθήσουν καμιά σαρανταριά ακόμα και άλλα αρκετά για να τα δούμε στις αντιπροσωπείες, όπου σε όλες τις αντιπροσωπείες της Ελλάδας να ξέρετε ότι θα υπάρχει το Suzuki Jimny επαγγελματικό μέχρι τα μέσα Μαΐου. Βασικά ορισμένα Suzuki Jimny θα μπορείτε να τα δείτε και μέσα στον Απρίλιο, αλλά σε συγκεκριμένες αντιπροσωπείες. Και όπως είπα, μέχρι τις 15 Μαΐου σε όλη την Ελλάδα. Σε αντιπροσωπείες. Ποια είναι η τιμή του? Η τιμή του ως επαγγελματικό όχημα είναι 17.140 ευρώ συν το ΦΠΑ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι σε ένα επαγγελματικό όχημα εκπίπτει το ΦΠΑ. Πράσινο ή γκρι ανθρακή. Απορία, έτσι. Βασικά θα πηγαίνεις στο βουνό και θα περνάς τέλεια. Θα πηγαίνεις για ψάρεμα και θα περνάς ακόμα καλύτερα. Είναι αυτοκίνητο ρε παιδί μου, gadget, αυτό το θυμόσαστε όταν είχε έρθει. Καλές βόλτες, off-road βόλτες. Τώρα Jimny ή Jimnara, 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 είναι. Τώρα όποιος δεν καταλαβαίνει τι αυτοκίνητο είναι το Jimny, ας πάει να πλέξει τα ξέρεις. Τώρα αυτό δεν πρέπει να το... Θέλει Στέφανο Ατάρτ πάντως αυτό, ε. Πότε θα σε δέσω να σε σηκώσω με την μπουλντόζα.
Είναι να τον πηγαίνει στο Στέφανο και να παίζει πλάτς, πλούτς, πλάτς, πλούτς, πλάτς, πλούτς. Εκεί στο Στέφανο, Στέφανο. Εκεί στην πίστα 4x4. Σήκωνε, σήκωνε! Έχει λίγο ακόμα πάντως. Καλές βόλτες, off-road βόλτες.